Περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της αλληλεγγύης μας εκπομπής. Χρωστάμε ρεπορτάζ από το γήπεδο του Πετρητή. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι παίχτες, οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Χριστόφορος Φώτης για την ομάδα του Αστέρα Πετρητή και ο Θρασίβουλος Καλούδης για την ομάδα του Κεραυνού Αγίου Νικολάου. Πάμε. Θρασίβουλε, μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Ήταν γειτονικό ντέρμπι που θεωρείς ότι κρίθηκε για την αντίπαλη ομάδα. Καταρχήν, για μας είναι μια πολύ ιστορική χρονιά. Μετά από 32 χρόνια παίζουμε πάλι στην πρώτη κατηγορία. Θέλουμε να το χαρούμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Παίζαμε, θεωρώ, με την καλύτερη ομάδα ίσως της Κέρκυρας. Είχαμε ξαναπαίξει πάλι και στο κύπελο, οπότε ξέραμε τι θα περιμένουμε. Προσαρμοστήκαμε λίγο καλύτερα. Είχαμε ένα πλάνο να κλείσουμε τους χώρους και να βγούμε στην κόντρα. Το πλάνο αυτό όμως έφυγε πολύ γρήγορα το μυαλό σας. Έφυγε, γιατί σε μισό λάθος η αντίπαλη ομάδα έκανε γκολ, γι' αυτό άλλωστε γίνανε από τις καλύτερες. Με μεσοαμυντικούς προσανατολισμούς παρατάχθηκε σήμερα ο κ. Αγίου Νικολάου και πολλά man to man. Φοβηθήκα τόσο πολύ τον αντίπαλο. Επειδή έχουμε έλλειψη εμπειρίας από αυτήν την κατηγορία, θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για να πάρουμε κάτι θετικό είναι να θωρακίσουμε την άμυνά μας και στην κόντρα με κάποια ποιότητα που έχουν ένα-δύο ποδοσφαιριστές μας να απειλήσουμε. Θεωρώ ότι σε μεγάλο μέρος βγήκε. Προσπαθήσαμε, είχαμε κάποιες στιγμές, όμως όταν παίζει μια καλύτερη ομάδα, θα σου βρει τις 2-3 στιγμές και θα πάρει το παιχνίδι. Το σύνολο που έχει δημιουργήσει η ομάδα του Κεραυνού Αγίου Νικολάου, που λέγεται ομάδα, θεωρείς εσύ ότι είναι ικανό για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις συνθήκες αλφάνες κατηγορίας και τις δυσκολίες της? Όπως σας είπα, δεν έχουμε την εμπειρία. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα καταφέρουμε. Θεωρούμε ότι μπορούμε. Μέσα από τη συνεργασία, από την ομαδικότητα, τη διάθεση που δείχνουμε, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Για μας δεν είναι αποτυχία τίποτα. Ακόμα και τελευταίοι που λέω λόγος να βγούμε, δεν είναι καμία αποτυχία. Δεν απογοητευόμαστε. Θέλουμε να είναι τα παιδιά στο γήπεδο, να προσπαθούν. Και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με αυτή την προσπάθεια κατεφέραμε να ανεβούμε ψηλά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον ίδιο τρόπο θα διατηρηθούμε. Δύσκολο ή εύκολο το παιχνίδι σήμερα? Σίγουρα δύσκολο το παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όπως και να έχει. Όλες οι ομάδες, ακόμα και στην έδρα μας, θα μας παίξουν δυνατά, το ξέρουμε. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, το έχουμε δείξει από την αρχή. Φάνηκε και όμως ότι πήγατε να απλοποιήσετε μόνοι σας την κατάσταση από το γρήγορο γκολ που πετύχατε. Όμως δεν είχατε την ανάλογη συνέχεια. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι δεν βρίσκουμε εύκολα χώρους λόγω των ομάδων οι οποίοι μας περιμένουν πολύ. Κλειστές άμυνες. Ναι, είναι κλειστές οι άμυνες και πρέπει να βρούμε τρόπο να τις ανοίξουμε. Είναι ευτύχημα το γρήγορο γκολ σε όλα τα παιχνίδια σίγουρα. Το κυνηγάμε. Θέλουμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια όσο πιο νωρίς γίνεται και για μας, για να ηρεμήσουμε και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μπορούμε, το ξέρω ότι μπορούμε και αυτό ελπίζουμε να κάνουμε σε κάθε μάτς. Όπως όλα δείχνουν, χρειάζεται να καταβάλλετε περισσότερη προσπάθεια στον αγωνιστικό χώρο για να κάψετε την αντίσταση του οποιοδήποτε αντιπάλου. Σίγουρα, ακούγοντας γενικότερα έξω στην Κέρκυρα ότι ο Πετρητής είναι το φαβορί, με όποιον και να παίξει μετά θα έρθει να διεκδικήσει βαθμούς και πολύ σωστά κάνουν όλες οι ομάδες, δεν μειώνω κανέναν. Απλά είναι ναι, είναι αυτό. Το μάθημά σας το πήρατε εσείς ως Αστέρας φέτος? Το πήραμε στην πρώτη αγωνιστική, φάνηκε. Πληρώσαμε κάποια λάθη, λίγο την ατυχία που όλα μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Από εκεί και πέρα όμως δείχνουμε ότι είμαστε με το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά και συνεχίζουμε. Λοιπόν, δάσκαλε, δεν θα δείξουμε τις κάρτες της Α1 κατηγορίας τώρα. Θα δείξουμε μετά. Θα δείξουμε μετά γιατί πρέπει να δείξουμε εικόνα πρώτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και θα πάμε στο γήπεδο του Ολύμπου, εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος ως γηπεδούχος φιλοξένησε την ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα. Ένα παιχνίδι μεταξύ ισοβάθμων ομάδων και ομάδων οι οποίοι θα διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Ίσως και την πρώτη θέση. Ναι, εντάξει, είναι μια περίεργη κατηγορία αυτή, ναι, που ενώθηκε, καταργήθηκε, ναι, παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια κατηγορία που πολλές ομάδες είχαν βολευτεί να παίζουν στη β' τοπική, να το πούμε έτσι απλά, έτσι για τη συμμετοχή. Τώρα αναγκάζονται να παίξουν σε μια κατηγορία που έχει περισσότερο ανταγωνισμό και δυσκολεύονται κάποιες να σταθούν κιόλας αυτό. Τώρα η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα με το νέο ξεκίνημα που κάνει, θέλει μάλλον να... σε κάθε παιχνίδι να διεκδικεί τους τρεις βαθμούς. Αυτό είναι ο βασικός στόχος. Όχι μόνο να διεκδικεί τους τρεις βαθμούς, Γιώργο, κερδίζει τους βαθμούς, έτσι, ναι, τα παιχνίδια, ναι, και από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεται καλύτερη. Και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Μέχρι να έρθει στο σημείο που θέλει και ο προπονητής, αλλά και οι παίχτες, έτσι. Ωραία.
Πάμε μέχρι, για να τα λέμε και παράλληλα, πάμε στο γήπεδο του Ολύμπου να δούμε πώς η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα κέρδισε το Μέγα Αλέξανδρο με σκορ 2-1. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε. Η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα έχει την μπάλα, την έχασαν οι παίχτες. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής του Μέγα Αλέξανδρο να επιχειρήσει το σούτ από μακρινή απόσταση. Δεν βρήκε εστία, κατέληξε out. Εδώ είναι ο Κουλούρης από δεξιά. Προσπαθούν οι παίχτες του ΑΟ Κέρκυρα. Γίνεται ένα σούτ. Ο κίπερ της ομάδας του Μέγα Αλέξανδρου έλεγχε την πορεία της μπάλας. Εδώ μια σέντρα από μάκριναν οι γηπεδούχοι. Εδώ είναι έξω από την περιοχή. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του goalkeeper του Μέγα Αλέξανδρου. Εδώ είναι πάλι ο Ακέρκυρας στην επίθεση. Προσπαθεί από δεξιά ο Κουλούρης, κλείνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει και το σούτ, την μπάλα βρίσκει το ριζόντιο δοκάρι. Εξωστρακίζεται από το ριζόντιο δοκάρι. Εδώ είναι ο Κάσης. Ξαναδούμε τη φάση. Ωραία κίνηση, ωραίο σούτ. Το δοκάρι ήταν αρκετό όμως για να μην παραβιαστεί η εστία του goalkeeper της ομάδας του Μέγα Αλέξανδρου. Εδώ ένα γύρισμα και ο ρέφερι δείχνει την άσπρη βούλα, παράβαση, πέναλτι. Αυτή είναι η απόφαση του ρέφερι, πήγε και ο βοηθός κατευθείαν. Να την ξαναδούμε τη φάση. Πηγαίνει ο Κουλούρης στην πορεία της μπάλας, προλαβαίνει την Τσιμπάη, είναι σωστή η απόφαση του ρέφερι. Είναι σωστή η απόφαση. Έχει πιάσει τα πόδια του παίχτη από ό,τι δείχνουμε και το εδώ. Το ξαναβλέπουμε φαίνεται, εδώ. Ναι. Λοιπόν, πάει ο παίχτης, προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα και έρχεται ο τερματοφύλακας και τον ανατρέπει. Είναι ξεκάθαρη, ξεκάθαρη η φάση. Είναι ολόσωστη η απόφαση του ρέφερι της αναμέτρησης. Σωστά καταλόγησε το πέναλτι, σωστά έστεισε την μπάλα στην άσπρη βούλα. 1-0 προηγείται η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα με σκόρ τον Κουλούρη στο 40 λεπτό. Όσο και να διαμαρτύρονται οι παίχτες του Μέγα Αλέξανδρου, ο ρέφερι εδώ είχε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι είδαμε και στις δύο... Και στο replay και στο, στα δύο replay και στο πάγωμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι οι φιλοξενούμενοι πάλι στην επίθεση. Σέντρα από δεξιά, φεύγει μπάλα από τα χέρια του κίπερ. Έρχεται ο Σπύρος Ωρέτσης, ο γνωστός μποξέρ των κυριακών γηπέδων. Σκοράρει ακόμη ένα παιχνίδι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, τοποθετεί τις βάσεις για να φτάσει στη νίκη η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα. Ένας παίκτης που πήγε να βοηθήσει την ομάδα. Κακός υπολογισμός από τον τερματοφύλακα. Εντάξει, είναι ολέθριο το λάθος του τερματοφύλακα. Και στη συνέχεια ο μποξέρ ως γνήσιο center for ήταν εκεί που έπρεπε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Και έβαλε τον γκολ με το σώμα. Ναι. Έχει βάλει γκολ με χίλιους δύο τρόπους. Μην ξεχνάς ότι έχει αναδειχθεί και πρώτο σκόρε σε επίπεδο Α1 κατηγορίας όταν αγωνιζόταν στην αναγέννηση περιβολίου. Μπορεί να είναι πολύ καλός πυγμάχος, αλλά φαίνεται ότι είναι καλός και ποδοσφαιριστής. Συνδυάζει και τα δύο. Εντάξει. Πρέπει να είναι ο πιο γυμνασμένος ποδοσφαιριστής πάντως που υπάρχει στην Κέρκυρα. Λοιπόν, εδώ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος στην επίθεση. Ο ρέφερι δείχνει άσπρη βούλα και βεβαίως, εδώ. Σωστή απόφαση. Παράβαση, πέναλτι. Ο Κατσαρός πρέπει να είναι ο παίχτης που εμποδίζει τον ποδοσφαιριστή του Μέγα Αλέξανδρου. Ναι. Με το αριστερό του χέρι τον σπρώχνει. Σωστή απόφαση και εδώ του ρέφερι της αναμέτρησης. Και πιστεύω ότι του πάτησε και το πόδι. Ναι. Και ήρθε και το γκολ. Μειώνει στο 68 λεπτό. Ο Μέγας Αλέξανδρος το σκορ, δίνοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ξαναβλέπουμε εκτέλεση του πέναλτι. Τον Γκολόση. Ο Γκολόση είναι ο παίχτης αυτός που σκοράρει. Δοκάρι, ένα πολύ ωραίο σούτ. Ναι. Απείλησαν οι γηπεδούχοι και την ομάδα της Κέρκυρας για την ισοφάριση. Στο ίδιο σημείο του οριζόντια δοκού που πήγε και το σούτ του Κουλούρη στο πρώτο ημίχρονο πήγε μπάλα. Εδώ είναι εκτέλεση φάουλ. Σε καλή απόκριση ο κίπερ Αυλονίτης απομακρύνει την μπάλα.
Εδώ είναι ο Αλέξο Βιντουλαδίτης, κάνει ένα γέμισμα από αριστερά προς τα δεξιά, αλλάζει κατεύθυνση παιχνιδιού δηλαδή. Γίνεται και το σουτ με διπλή προσπάθεια, goalkeeper του ΑΟΕ Κέρκυρα μπλοκάρει την μπάλα. Τέλος του παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είδατε στον τηλεοπτικό σας δέχτη, η ομάδα του ΑΟΕ Κέρκυρα πανηγύρισε ακόμα μία νίκη. Μια που, σημαντική νίκη, ε. Που της έδωσε δυνατότητα να είναι στην κορφή του βαθμολογικού πίνακα. Μαζί με την ομάδα του ΠΑΣ Φακενάκης. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στιγμιότυπα και από αυτό το παιχνίδι που έκανε εξαιρετικό αγώνα η ομάδα του Φακενάκη, κέρδισε την Ομόνια και με βρει σκορ, μάλιστα, 1-4. Ναι. Θα δούμε τα στιγμιότυπα από αυτό το παιχνίδι μετά. Πάμε όμως τώρα σιγά σιγά να δούμε τις κάρτες της Α1 κατηγορίας και στη συνέχεια θα δούμε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνια και την ομάδα του Σφακενάκη. Ξεκινάμε λοιπόν από το Βόρειο Όμιλο. Το Βόρειο Όμιλο αυτή τη φορά. Αστέρας Διαπάδων Όλυμπος 1-3. Όλυμπος δείχνει ότι... Μπόρεσε και πήρε το παιχνίδι. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι μια σημαντική νίκη εκτός έδρας. Ολυμπιάδα Καρουσάδων Νέος 2-2. ΑΕΚ Αναλύων Θηναγιακός 0-1. Θηναγιακός σημείωσε μία ακόμα νίκη εκτός έδρας. Με σκόρ τον Γκριαζή στο 26 λεπτό. Και Οδυσσέας Αβιατών Αχιλλέας Νυφών 1-0. Σημαντική νίκη για τον Οδυσσέα. Και ήρθε αυτή η κατάχρηση των τριών βαθμών δάσκαλε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Με σκόρ ένα κεντρικό αμυντικό, τον Τσέγιο. Αυτός ήταν ο παίχτης που νίκησε τον αντίπαλο του τερματοφύλακα και χάρισε τους τρεις πρώτους βαθμούς στην ομάδα του Μπάμπερ Βανετάκη. Να δούμε και τη βαθμολογία από αυτόν τον όμιλο, όπου ο Θηναγιακός έχει το απόλυτο 9 βαθμούς, 3 παιχνίδια, 3 νίκες. Ακολουθεί ο Νέος με 7, ο Όλυμπος 6, τα Κανάλια έχουν 6. 3 βαθμούς έχει ο Αχιλλέας Νυμφών, 3 Οδυσσέας Αβιατών, 1 έχει η Ολυμπιάδα Καρουσάδων και ο Αστέρας Διαπάδων με 0 βαθμούς. Παίζουν μεταξύ τους το Σάββατο αυτές οι δύο ομάδες. Αυτές οι δύο ομάδες που είναι στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα. Παίζουν μεταξύ τους. Ναι. Πάμε και στον Νότο τώρα. Της Α1 κατηγορίας. Ο Κάβος ξεκουράστηκε και πήρε 3 βαθμούς εύκολα στα χαρτιά. Ατρόμητος Στρογγυλής Αναγέννησης Περιβολίου 1-1. Ένα παιχνίδι προηγήθηκε Στρογγυλής στο 71 λεπτό. Αλλά η ομάδα της Αναγέννησης ισοφάρισε στο 25ο με τον Γιάννη Μίτσουλη και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Αστέρας Καρνός τα είπαμε. Ναι. Και φέραξε μοναδιά παξί 1-1. Με MVP τον Δημήτρη τον Ίσερη, τον τρυφερό δηλαδή, του παιχνιδιού. Ο Μαραθιάς προηγήθηκε στο σκορ. Οι παξί όμως ισοφάρισαν και έτσι έμειναν στο 1-1 δύο ομάδες που έχουν τοποθετήσει τον πύχη ψηλά για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Μπορούμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα. Εκεί που η ομάδα του Αστέρα Πετρητή είναι στην κορυφή με 7 βαθμούς, όσους έχει και η Αναγέννηση Περιβολίου. 6 βαθμούς έχει ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου. Από 4 βαθμούς έχει ο Φέαξ Μαραθιά και η ομάδα των Παξών. 3 βαθμούς ο Κάβος, 2 η Στρογγυλή και η Βολίδα που έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η εικόνα της βαθμολογικού πίνακα στην Α1 κατηγορία. Και πάμε και στην Α. Πάμε στην Α κατηγορία. Να ξεκινήσουμε από όπου θέλεις, Αντρέα, να ξεδελίξουμε το κουβάρι. Ηρακλής, πάμε από τον Νότιο Όμιλο. Ηρακλής Αγίων 10 Κεραυνός Λαγκωτινών 4-1. Συναράς Βασιλάτικα 2-1. Μπενίτσης Ποσειδώνας Βιταλάων 3-0. Και Κρόνος Αργυράδων Αστέρας Μοναετίκων 1-0. Να δούμε και τη βαθμολογία από αυτό τον όμιλο. Ο Κρόνος είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Ηρακλής 6 βαθμούς. Ποσειδώνας Βιταλάδων και αυτός έχει 6 βαθμούς, 4 η Μπενίτσα, 4 ο Αστέρας, 3 έχει ο Αθλητικός Όμιλος Συναράδων, τα Βασιλιάτικα με 1 βαθμό και τα Δραγωτινά με 0 βαθμούς. Πάμε και στον όμιλο της πόλης, της Μέσης Κέρκυρας δηλαδή, εδώ που έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Άφρα Θιέλα, μπορούμε να δούμε την κάρτα για να την πούμε παράλληλα. Λοιπόν, Άφρα Θύελλα 0-1, Ποταμός Κοντόκαλη 0-3, Ομόνια Σφακιανάκης 1-4 και Μέγας Αλέξος Αβακέρκυρα, όπως είπαμε και είδαμε, 1-2. Στο βαθμολογία. Λοιπόν, στο βαθμολογία η ομάδα του Σφακιανάκη μαζί με την ομάδα του Αβακέρκυρα έχουν από 9 βαθμούς, 6 βαθμούς έχει ο Μέγας Αλέξανδρος, 3 βαθμούς έχει το Κοντόκαλη, Άφρα, η Ομόνια και η Θύελλα και χωρίς βαθμούς συνεχίζουν στο ποτάλημα ο Ποταμός και ο Άρης Μέσης.
Έχουμε και τον Βορρά δάσκαλε που είχαμε κάτι. Για πες εκεί, τι έγινε στο Βορρά που είχες επικοινωνία σήμερα. Ότι η ομάδα των Περιβλάδων έχει πάρει μια αναστολή αθλητικής δραστηριότητας από την Ένωση για 14 περίπου μέρες. Ναι. Επειδή υπάρχουν εκεί τα κρούσματα στους ποδοσφαιριστές κορονοϊού. Υπάρχουν επίσημα, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί. Ναι, ή υπάρχει γενικά στην περιοχή. Όχι, επίσημα έχουν ανακοινωθεί. Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο η Ένωση έδωσε πολύ σωστά βέβαια μια αναστολή δραστηριοτήτων στην ομάδα αυτή. Όσο χρειαζόταν. Καραντίνα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων που αγωνίστηκαν αγωνικά. Ηρακλής Σφακερών, ΓΕΙ Παλαιοκαστρητών 1-4. Εθνικός Περιουλάδων, όπως είπαμε, τον Αρίλη, αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε. ΑΕΦ Άκων ΠΑΟΚ 2-1 στο ντέρμπι της ημέρας. Ναι. Και Αστέρας Σπαρτίλα, Δίας Κασιώπης 0-1. Ναι, λοιπόν, εδώ ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ΑΕΦ Άκων ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που κρεμόταν σε μια κλωστή. Ένα τοπικό ντέρμπι, μπορώ να το πω εγώ. Βρήκε νικητή όμως την ομάδα που συνήθως εκπροσωπεί το ρασιχνικό ποδόσφαιρο, την ΑΕΦ Άκων, με σκορ 2-1 και έδωσε ξεχωριστό ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα στην συγκεκριμένο όμιλο. Λοιπόν, η ΑΕΦ Άκων είναι στην κορυφή με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η ΓΕΠ Παλαιοκαστρητών και ο ΠΑΟΚ με 6. 4 βαθμούς έχουν 2 ομάδες, ο Εθνικός Περιβλάδων με αγώνα λιγότερο βέβαια και ο Δίας Κασιώπης. 2 Αρίλας με αγώνα λιγότερο, Σφακερά 1. Και χωρίς βαθμό είναι η ομάδα των φοιτητών. Απλώς λέγεται τραβέρος, η ομάδα δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμη τα χαρτιά. Αγωνίζονται με το όνομα του Αστέρα Σπαρτίλα. Λοιπόν, αυτή ήταν η αγωνιστική δράση των κερκυραϊκών ομάδων της ΕΠΣ Κέρκυρας στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οφείλουμε όμως να δείξουμε φάσεις, έτσι. Ναι, χρωστάμε φάσεις. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι τα υπόλοιπα αθλήματα δεν έχουν αθλητική δραστηριότητα, γιατί λόγω του COVID. Πρέπει να πούμε επίσης ότι μια σημαντική επιτυχία, ο Καβαδίας ανεδείχθη πανενιολίκης στο πρωτάθλημα υποβρυχίας Ελίας. Ναι, ωραία, συγχαρητήρια στο παιδί. Είναι αθλητής του ΝΑΟ Κέρκυρας και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα περίεργο άθλημα. Ναι. Πρέπει να το γουστάρεις πραγματικά να το κάνεις. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπράβο στο παιδί. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε στο Σφακιανάκης Football Athletic Center για να δούμε πώς η Ομόνια γνώρισε την ήττα από την ομάδα του Σφακιανάκη με σκορ 4-1. Με μεγάλο πρωταγωνιστή, ένα παίχτη που δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην συγκεκριμένη ομάδα, γιατί ακούγονται διάφορα ότι ενδιαφέρεται και ο ΦΑΜ ή θέλει να πάει στον ΦΑΜ. Δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς το ρεπορτάζ. Όπως και να έχει, για το Σούκερα μιλάω. Όπως και να έχει, η ομάδα του Σφαγιανάκη πήρε την νίκη με 4-1. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτή η νίκη που έδωσε δυνατότητα στην ομάδα του Σφαγιανάκη να είναι στην κορφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον ΑΟ Κέρκυρα. Από εμάς, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα είμαστε ξανά εδώ, Θεού θέλοντος. Την Παρασκευή. Την ίδια ώρα. Στις 11:05. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.